Να αναφερθούμε τώρα και θα ανοίξουμε μία συζήτηση με έναν πιανίστα, ο οποίος έχει γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα, πέρα από το ταλέντο του στο πιάνο βέβαια, και για τα μηνύματα τα οποία στέλνει μέσα από το διαδίκτυο, μηνύματα αλληλεγγύης, μηνύματα ζωής. Το θέμα αποκτά άλλες προεκτάσεις, άλλες διαστάσεις, καθώς αυτός ο πιανίστας είναι ένας μπόμπυρας 5 ετών. Να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε την όμορφη οικογένεια, οι γονείς του Εμμανουήλ, ο κύριος Βαγγέλης Κουτσάκης και η σύζυγός του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια από πίσω από το παιδί θαύμα, να τον χαίρεστε, βρίσκεται μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή και δεμένη οικογένεια. Όλα ξεκινούν από τους γονείς. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ένα μεγάλο καλησπέρα στην Κρήτη μας, εννοείται και σε εσάς. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι το ταλέντο του μικρού, ο οποίος είναι 5 ετών, ξεδιπλώθηκε μέσα στην καραντίνα, μέσα στην πανδημία. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο μικρός ξεκίνησε να παίζει πιάνο αρχές Δεκεμβρίου. Τελείως στοιχεία τον ξεκινήσαμε. Ναι. Διότι είχα κατά τύχη συνάντησα μία δασκάλα του κάτω στην παραλία πηγαίνοντας τον Βόλτα και τον ρωτάει η Μανούλη, εν πάση περιπτώσει, τι κάνεις το πιάνο, τι γίνεται με το πιάνο. Και ξέρετε, μείναμε λιγάκι, έμεινα κι εγώ άφωνος. Γυρίζοντας στο σπίτι λοιπόν, του λέω, Εμμανουήλ, μήπως να μάθεις τα κάλαντα, να σου μάθει η μαμά να τα στείλουμε κάτω στη γιαγιά του, όχι στη μητέρα, γιατί δεν ζει, σε μια θεία μου, εν πάση περιπτώσει, λόγω των Χριστουγέννων. Ναι, μπαμπά, να τα μάθω. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Εμμανουήλ να μαθαίνει τα κάλαντα. Αρχές Δεκεμβρίου, μας είπατε. Αρχές Δεκεμβρίου, ακριβώς, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου του 20, Δεκέμβρη του 20. Τώρα. Ναι, το Δεκέμβριο του 20. Σωστά, δηλαδή, σωστά. Πριν από περίπου 2 μήνες, σωστά. Πριν από 2 μήνες. Ωραία, πριν λοιπόν. Από 2,5 μήνες. Ένα πεντάχρονο παιδάκι, λοιπόν, κάθεται στο πιάνο πριν από 2 μήνες. Να πάρουμε μια γεύση τώρα να μας παίξει κάτι. Βεβαίως. Και να επανέλθουμε. Υπάρχει λόγος. Για να ακούσουμε λίγο σε 2 μήνες αυτό το παιδάκι τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει. Για να δούμε. Λοιπόν, Εμμανουήλ, γέλα να παίξει, να σε ακούσουμε. Τι θες να παίξει, παιδί μου. Θα μπορούσε να μουσεί και το καλημέρα τι κάνει. Ακούσατε, θέλει να παίξει το δώσαμε μουσείο. Για να δούμε, για πάμε. Και το καλημέρα τι κάνει. Για να δούμε, έλα Εμμανουήλ, έλα, για παίξει, παιδί μου. Παίξει το πέσαμε μουτσιο. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, εντάξει, έχουμε συγκινηθεί όλοι εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, πολλά συγχαρητήρια και στους γονείς, αλλά η αλήθεια είναι πως μιλάμε για ένα παιδί θαύμα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι δεν έχω ασχοληθεί με το να μάθω πιάνο, αλλά φαντάζομαι σε 2 μήνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει ένα πεντάχρονο παιδάκι, ένα παιδί νομίζω που δεν έχει μπει ακόμα στο δημοτικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πρέπει να είναι ο μικρός νήπιο. Λοιπόν, ένα παιδάκι λοιπόν νηπιαγωγείου έχει μάθει και έχει αποκτήσει τέτοια οικειότητα με το πιάνο. Ακριβώς. Αυτό είναι που θαυμάζουμε και εμείς και που ζούμε, εν πάση περιπτώσει, με τον Εμμανουήλ και τη συμπεριφορά του απέναντι στη μουσική και απέναντι στη διάθεσή του στο να μάθει, να αφομοιώσει, να αποδώσει. Ναι. Διότι πρώτη φορά τα ακούει ό,τι ακούει εδώ, δεν ξέρει να διαβάζει πεντάγραμμο, αυτό το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, και ό,τι μαθαίνει, το μαθαίνει ακουστικά και μόνο από τη μαμά. Και βέβαια ο Εμμανουήλ έχει στείλει και κάποια πολύ ξεχωριστά μηνύματα, μέσα από το Facebook. Ακριβώς. Την πρώτη φορά έστειλε μήνυμα στη μαμά του, η οποία δίνει το δικό της αγώνα σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Είναι γιατρός. Διανύουμε περίοδο πανδημίας. Βρίσκονται στις επάλξεις. Οι άνθρωποι αυτοί αφιερώνουν 24 ώρα για όλους εμάς. Και έστειλε το δικό του μήνυμα, το οποίο ποιο ήταν? Είχε στείλει ένα μήνυμα ότι η μητέρα, η μαμά του ήταν στο νοσοκομείο, εφημέρευε και της έστειλε ένα μήνυμα ότι η μαμά σου παρακαλούν πολύ να προσέχεις. Σε περιμένουμε να γυρίσεις στο σπίτι πίσω ασφαλής.
Έβαλα το ακουστικό στον Εμμανουήλ να σας ακούει και εκείνος γιατί επέμενε. Βέβαια, καλά κάνατε. Εμμανουήλ, ακούς τον κύριο Νίκο. Εμμανουήλ. Βέβαια, με ακούει Εμμανουήλ. Ναι, ναι. Σας ακούει λοιπόν. Παίζεις υπέροχα πιάνο. Να συνεχίσεις, είμαι σίγουρος ότι θα το συνεχίσεις. Οι φίλοι σου σε έχουν ακούσει. Ναι, με χειροκροτάνε. Μπρε, και είναι περήφανοι, όπως όλοι είμαστε περήφανοι. Η Κρήτη σ' αρέσει, έχεις έλθει, την έχεις επισκεφθεί. Ναι, είναι το σπίτι της καρδιάς μας. Να το. Το σπίτι λοιπόν της καρδιάς μας είναι στην Βέβαια. Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βέβαια. Απαντάει. Όταν έλθεις Κρήτη ξανά, θα έρθεις προς το καλοκαίρι, θα σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο με τους γονείς σου να μας παίξεις εδώ πιάνο. Το θέλεις? Ναι. Το θέλεις. Αποδέχθηκε λοιπόν την πρότασή μας ο Εμμανουήλ. Βεβαίως, με τα χαράς να έρθουμε και να... Το πρώτο μήνυμα, το πρώτο μήνυμα ήταν στη μαμά που είναι γιατρός. Μαμά, να προσέχεις, σε θέλουμε πίσω. Ακριβώς. Το δεύτερο μήνυμα ποιο ήταν? Το δεύτερο μήνυμα ήταν λόγω της ημέρας χθες που ήταν η μέρα για τον παιδικό καρκίνο. Ναι. Ο Εμμανουήλ ήθελε να παίξει κάτι, είχε δυστοποιηθεί λιγάκι το παιδί και εμείς φυσικά και πιο πολύ η μαμά που είναι και γιατρός εν πάση περιπτώσει και έμαθε τον Πέσαμε Μούσιο. Όπου έκανε μια πάρα πολύ απόδοση όπως ακούτε για την ηλικία του, ναι. Έπαιξε για τα άλλα παιδάκια. Τον ακούσατε. Βέβαια. Πήγε στο νοσοκομείο. Βέβαια. Είναι πολύ ξεχωριστά μηνύματα. Ναι, θα το επαναλάβω βέβαια ότι όλα αυτά οφείλονται και στους γονείς. Όταν ένας γονέας κατά κάποιο τρόπο αφήσει το παιδί του, στην πορεία βγαίνουν και κάποια χαρακτηριστικά. Εάν ένας γονέας πιάσει το παιδί του από μικρή ηλικία, το έχει από κοντά, το φέρει σε επαφή με τον αθλητισμό, με τη μουσική, νομίζω ότι τα εφόδια είναι πάρα πολύ δυνατά και το βοηθούν στην πορεία της ζωής του. Ακριβώς, είμαστε κοντά του και οι δύο, και εγώ και η μητέρα του. Εγώ πιο πολύ διότι δεν εργάζομαι. Η μαμά είναι στο νοσοκομείο, οπότε ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Ναι, γιατί έχει COVID. Σωστά, σωστά. Σωστά. Είναι σε όλα ενημερωμένος, όπως βλέπετε, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τέλος πάντων, και ασχολούμαι πάρα πολύ με το παιδί. Προσπαθώ να του μεταδώσω γνώση όσο μπορώ. Και είναι γενικότερα από πάνω, Εμμάνουιλ. Η επόμενη μελωδία θα είναι στην επόμενη σύνδεση. Βεβαίως. Βεβαίως. Οπότε να ξανασυνδεθούμε έτσι, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ήδη τώρα δουλεύει ένα άλλο κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Το Σολεμείο. Τέλεια. Το Σολεμείο. Οπότε θα το αφήσουμε ένα εύλογο διάστημα και θα ξανασυνδεθούμε. Βεβαίως, βεβαίως, με τα χαρά μας. Να απευθυνθεί σε όλους τους κριτικούς. Να κλείσουμε πάλι με την πρώτη μελωδία. Δεν μπορώ να κλείσω έτσι. Θέλω να ξαναπαίξουμε πάλι το πρώτο τραγούδι. Δεν πειράζει. Δύο έχουμε ποιο μάθει. Θέλετε το καλημέρα τι κάνει? Ακριβώς. Θα κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς και τη σύζυγό σας. Ήταν χαρά μας που δώσατε την έγκριση να φιλοξενήσουμε τον Εμμανουήλ στην εκπομπή μας. Και θα υπάρξει και συνέχεια. Είναι το μόνο σίγουρο. Το Σολεμείο το έμαθα, αλλά ακόμα δεν κάνει μικρά λαφάκια. Έχουμε περιθώριο, θα το παίξουμε την επόμενη φορά. Πάμε τώρα στο πρώτο να κλείσουμε τη σύνδεση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έλε, να είστε καλά, χαρά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Το καλημέρα τι κάνεις. Έλα. Δεν πειράζει, έλα. Πάει και να το ακούσουμε. Κάτσε πάμε. Πάμε. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Μην. Δεν πειράζει. Συνέχεια. Δεν πειράζει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Αυτό το παιδάκι λοιπόν έμαθε πιάνο, τα βασικά έστω. Δύο τραγούδια υπέροχα, δύο μελωδίες υπέροχες μέσα σε δύο μήνες. Μάλιστα.